Το βασικό ερώτημα είναι αν τα αιτήματα των μαθητών είναι δίκαια. Εμείς λέμε ότι είναι απολύτως δίκαια. Και το θέμα του συγχρονισμού μέσα στις τάξεις με 25 και 27 μαθητές και η έλλειψη εκπαιδευτικών και η έλλειψη καθαριστριών. Η κυβέρνηση λοιπόν είχε όλο το χρόνο, 7 μήνες, 8, προκειμένου να δώσει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Δεν έδωσε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Σήμερα λοιπόν καταφεύγει με απειλές, με αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις προκειμένου να κάψει το ηθικό των μαθητών. Και οι μαθητές απέδειξαν στην πράξη ότι δεν τρομοκρατούνται, είναι απόλυτα όριμοι με τα αιτήματα τα οποία προτάσουν. Η κυβέρνηση προφανώς βρίσκεται σε πανικό, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε αμηχανία, και το λέω σε αμηχανία διότι ενώ μας είπε ο κύριος Κατρούγκαλος ότι είναι πρακτικές ξεχασμένες που αναβιώνουν, θα το υπενθυμίσω ότι και το 2006 και το 2017 και το 2018 υπήρχαν αντίστοιχες εισαγγελικές παρεμβάσεις προκειμένου να τρομοκρατηθούν μαθητές, και μάλιστα δεν θα σας πάω πάρα πολύ μακριά. Θα σας πάω στην περίπτωση του Ηρακλείου Κρήτης 15/2016, παραγγελία εισαγγελίας πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης, που ζήτησε από τους διευθυντές των σχολείων να αποστείλουν λίστα με τα ονόματα των μαθητών επειδή συμμετείχαν σε καταλήψεις. Θα σας, αυτή θα είναι σας η πραγματικότητα. Ζητήσω, ακούστε λίγο. Έχουμε είναι μια και οι δύο υπεύθυνοι και οι μαθητές βγήκαν από αυτή τη μάχη νικητές. Ναι, νομίζω ότι ήρθε η μεγάλη ώρα μετά από 5,5 χρόνια δίκης να γίνει πράξη ο πόθος κάθε δημοκράτη, κάθε λαϊκού ανθρώπου, νέου και νέας, των θυμάτων της ναζιστικής βίας, της οικογένειας του Παύλου Φίσα, να βρεθούν οι ναζιστές εγκληματίες της Χρυσής Αυγής στις φυλακές με τις ανώτατες ποινές. Και Συντυχάκη, δεν είναι, είναι μόνο η δολοφόνη του Παύλου και Φίσα, είναι και του Αιγύπτιου, του Λόκμαν. Ναι. Και για όλους αυτούς τους μετανάστες, η επίθεση στο ΠΑΜΕ. Η επίθεση στο ΠΑΜΕ. Είναι θέματα, βέβαια. Ξέρετε, υπάρχει ένα μελανό σημείο. 7 χρόνια μετά από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και 5,5 χρόνια στις δικαστικές αίθουσες, κάτι αδιανόητο και απαράδεκτο, εδώ ούτε η δίκη της Νιρεμβέργης δεν κράτησε ένα χρόνο. Αν θυμάστε καλά, Νοέμβρη του 45 έως Οκτώβριο. Δεν το θυμόμαστε, το 46. Δεν είναι ακριβώς το 46, τέλος πάντων. Με 8 ναζιστικές οργανώσεις στο εντόνιο του κατηγορημένου και έχουμε τη Χρυσή Αυγή επί 5,5 χρόνια δικαστικής διαδικασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το αυγό του φιδιού εποάστηκε όχι μόνο στα ρατσιστικά πογκρόμ και στις επιθέσεις εναντίον κομμουνιστών, αντιφασιστών, μεταναστών κτλ. Αλλά είχαν και την ανοχή μέρος του κρατικού μηχανισμού όλα αυτά τα χρόνια. Και αξιοποίησαν, αν θέλετε, και πολλά συνθήματα που είχαν αξιοποιήσει και άλλες κοινωνικές υποτίθεται οργανώσεις έξω από τα κόμματα, έξω από τα συνδικάτα και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν είναι εγκληματίες. Και είναι εγκληματίες γιατί είναι φασίστες. Είναι ναζιστές. Αυτά πάνε πακέτο. Μάλιστα. Θα δώσει λοιπόν ο λαός αύριο τη δική του αποστομωτική απάντηση στις 10 η ώρα στη στάση μετρό στους Αμπελόκηπους, διαδηλώνοντας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που τους γεννά. Και δεν είναι άλλο από τον ίδιο τον καπιταλισμό. Ευχαριστούμε, κύριε Συντυχάκη.